οποίος μας είπε ότι εάν δεν καταλήξουμε μέχρι μέσα στις επόμενες λίγες μέρες, πρέπει να γίνει δημοψήφισμα. Με ρωτάτε αν θα γίνει δημοψήφισμα. Όχι, δεν μπορείτε να το ξέρετε τώρα αν θα γίνει δημοψήφισμα. Το θέμα είναι ότι είναι μέσα στα όπλα που έχετε, στις εξελίξεις, στα πιθανά σενάρια το να κάνουμε δημοψήφισμα και με ποιο ερώτημα. Αυτό είναι το επόμενο ζήτημα. Είναι τι ερώτημα θα έχει ένα τυχόν δημοψήφισμα. Κοιτάξτε, άποψη της κυβέρνησης είναι ότι έχει μια νοπή λαϊκή εντολή, την οποία την έλαβε μέσα από μια δημοψηφισματικού τύπου εκλογική διαδικασία, όπως ήταν αυτή της 25ης Γενάρη. Επομένως, θεωρούμε ότι έχουμε τη λαϊκή νομιμοποίηση να εφαρμόσουμε αυτή τη λαϊκή εντολή. Δεν το αφισβητεί κανείς. Αυτό ακριβώς. Μόνο μερικοί από εσάς το λέτε, επομένως, ότι θα πάτε σε εκλογές ή δημοψήφισμα. Επομένως, δεν σας το αφισβήτησε κανείς. Η κυβέρνηση δεν εξετάζει ενδεχόμενα και σενάρια δημοψηφίσματος ή εκλογών. Δεν έχουμε λόγο να βάλουμε αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι από τη στιγμή που θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή με την πολιτική μας εφαρμόζουμε τη λαϊκή εντολή την οποία λάβαμε την 25η Γενάρη, που είναι να μην συνεχίσουμε τις πολιτικές λιτότητας όπως αυτές προβλέπονταν και από τα μνημόνια και από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε πάρει μια λαϊκή εντολή με την οποία ο κόσμος μας ζητάει να εφαρμόσουμε μια πολιτική τότε που να τους δίνει η ανάσα. Τι το λένε? Κοιτάξτε, μπαίνει πολλές φορές το ερώτημα και από εσάς τους δημοσιογράφους. Έτσι, ναι, αυτό. Είναι ένα υποθετικό ερώτημα. Εντάξει. Κανονικά σε τέτοιου τύπου υποθετικές ερωτήσεις η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί. Δεν μπορούμε να μιλάμε με πιθανότητες και δεν μπορούμε να μιλάμε με υποθέσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι έτσι ώστε, αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να μην υπάρξουν αυτές οι συνθήκες που να μην υπάρχει άλλου τύπου σενάριο πέραν αυτού. Επομένως, εμείς δεν εξετάζουμε αυτά τα σενάρια. Εμείς εξετάζουμε όλα τα σενάρια έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε ένα αδιέξοδο. Αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Σύμφωνη. Και γι' αυτό ακριβώς δεν βάζει ζητήματα ούτε για δημοψήφισμα, ούτε για εκλογές. Ναι. Αλλού είναι η εστίασή μας αυτή τη στιγμή. Αλλά και πιστεύω ότι και με τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε και κινούμαστε, γρήγορα θα λήξουν αυτά τα αδιέξοδα Σύμφωνη, και θα μπορούμε να πάρουμε και μια ανάσα και ως οικονομία και ως κοινωνία. Από όσο καταλαβαίνω, το ενδεχόμενο της ρήξης ως ενδεχόμενο θεωρητικό δεν έχει αποκλειστεί. Γιατί είναι πιθανόν αυτοί απ' έξω να συνεχίζουν τις πιέσεις, να συνεχίζουν τους εκβιασμούς και να μην υποχωρήσουν στο τέλος. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που σας έλεγα. Σε αυτή την περίπτωση το ερώτημα ήταν η ρήξη, δηλαδή τι διέξοδο θα είναι το να κάνετε ένα δημοψήφισμα ή εκλογές, τι θα γίνει με αυτό. Τι θα ρωτήσετε τον κόσμο δηλαδή. Δουλειά της κυβέρνησης, και σε αυτό είμαστε εστιασμένοι, είναι να μην φτάσουμε στη ρήξη. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στη ρήξη. Και για να το κάνουμε, και ακριβώς επειδή δεν θέλουμε να φτάσουμε σε μια τέτοιου τύπου ρήξη, ακριβώς για όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε σπαταλήσει πολύ χρόνο, πολύ φαιά ουσία, πολύ σάλιο, πολλές διαπραγματεύσεις. Έχουμε μιλήσει πολύ, έχουμε καταθέσει πολύ μελάνι, έχουμε καταθέσει κείμενα, έχουμε βελτιώσει τα κείμενα, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε επεξεργαστεί, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτή τη ρήξη. Έξι δις είναι το σύνολο των προτάσεών μας. Αυτό είναι που είχαμε πει παλιότερα. Σε ένα μέγιστο επίπεδο δυνητικό, ναι, θα μπορούσαν να είναι και 6 δις. Κατά την άποψή μου, είναι ένα μεγάλο ποσό. Μπορούμε και με μικρότερο ποσό για αυτή τη χρονιά. Γιατί αυτό που είπε ο κύριος Βαρουφάκης εχθές σε κάτι δηλώσεις του πάλι, που είπε ότι δεν μπλοφάρουμε. Mm-hmm. Όμως. Παιδιά, δεν μπλοφάρουμε. Δεν θέλουμε Brexit, δεν θέλουμε ρήξη, αλλά δεν μπλοφάρουμε κιόλας. Όταν λέμε δηλαδή ότι αν δεν καταλήξουμε κάπου θα γίνει κάτι, δεν κάνουμε μπλόφα. Ισχύει. Είχε πει και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στη δήλωσή του στο Reuters ότι έχουμε κάποιες κόκκινες γραμμές. Εμείς πίσω από αυτές τις κόκκινες γραμμές δεν μπορούμε να πάμε. Και δεν μπορούμε να πάμε όχι μόνο για λόγους ότι έχουμε λάβει τη λαϊκή εντολή, αλλά και με όρους οικονομικού και κοινωνικού ορθολογισμού. Τι να πας να πεις στην αγορά εργασία, για παράδειγμα, που αυτή τη στιγμή είναι μια ζούγκλα, ότι απελευθερώνω και το όριο των απολύσεων. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, για τους οποίους τόσα και τόσα κροκοδίλια δάκρυα χύνονται πολλές φορές. Και μας κουνάνε και πολύ και το δάχτυλο ότι δεν ασχολείστε με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Τι μας προτείνουν δηλαδή να κάνουμε? Και να το θέσω και αλλιώς το ερώτημα. Επειδή ακούγοντας και τον κύριο Σαμαρά εδώ σε αυτό το σταθμό, στο Μέγκα, προχτές, που θέλει να επιταχύνουμε τη διαδικασία, μας κάνει κριτική ότι δεν επιταχύνουμε τη διαδικασία, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν κατάφερε να έρθει σε μια συμφωνία επειδή δεν δεχόταν τα μέτρα της Τρόικας. Mm-hmm. Τι περιμένει δηλαδή από εμάς και από την ελληνική κυβέρνηση και από τον κύριο Τσίπρα να κάνει σήμερα?
Τι θέλει να κάνει δηλαδή στην αγορά εργασίας? Μπορούμε να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση να μας πει: ναι, προχωρήστε στην απελευθέρωση των απολύσεων. Εντάξει, ναι, προχωρήστε σε επιπλέον μοίρωση των συντάξεων. Ναι, η αγορά εργασίας είναι ένα εύκολο πεδίο. Εύκολο. Λες, παιδιά, έχει απορριθμιστεί, δεν υπάρχει τίποτε, έχουν διαλυθεί τα πάντα, τι μας ζητάτε τώρα? Ενώ στο ασφαλιστικό. Σου λένε οι επικουρικές συντάξεις, οι μειώσεις. Σου λένε, παιδιά, okay, να μην μειωθούν. Κανείς δεν θέλει να μειωθούν οι συντάξεις. Πού θα βρεις τα λεφτά? Εκεί, και... καταλαβες. Υπάρχει θέμα. Καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Στην αγορά εργασίας σου λέει τώρα. Εμείς αυτό που λέμε και έχουμε, το έχουμε πει και για το ασφαλιστικό. Εμείς αυτό που έχουμε πει για το ασφαλιστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα να συζητήσουμε τα αντικίνητρα για να υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες υπερήφημες εθελούσιες έξοδοι, οι οποίες επιβαρύνουν το ασφαλιστικό σύστημα και στην ουσία μετακυλίουν και εργατικά κόστη στα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί αυτό κάνουν αυτές οι εθελούσιες. Τα οποία ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορεί να τα υποστηρίξει ακριβώς η αγορά εργασίας. Προφανώς και μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Σε μια συζήτηση για το ασφαλιστικό έχουμε πει, είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε, αλλά για να συζητήσεις το ασφαλιστικό δεν μπορείς να το κάνεις με γρήγορες fast track διαδικασίες. Πρέπει να το κάνεις με κοινωνικό διάλογο, να συζητήσεις, να δεις τα προβλήματα, εντάξει, να δεις τη βιωσιμότητα των ταμείων. Αποκλείεται να ανοίξει το ασφαλιστικό όμως. Το αποκλείεται να ανοίξει το ασφαλιστικό. Κοιτάξτε, εμείς ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, προφανώς και θα τα συζητήσουμε όσο οφείλουμε να το κάνουμε ως μια κυβέρνηση η οποία θέλει να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Αλλά θα το κάνουμε με έναν τρόπο που δεν θα θυγούν οι συντάξεις, ούτε οι κύριες, ούτε οι επικουρικές. Και θα βρούμε τρόπους για τη χρηματοδότηση. Εκεί θέλουμε να εστιαστεί η συζήτηση για το ασφαλιστικό, έτσι ώστε να εστιάσουμε σε τρόπους που αφορούν τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού. Ναι. Τώρα, κύριε Σακελαρίδη, μισό λεπτό, για να έχουμε μία εικόνα. Όταν ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βαρουφάκης, λέει χτες ότι δεν μπλοφάρουμε, εάν πρέπει να μας αναγκάσουν να αποδεχτούμε περισσότερη λιτότητα που δεν είναι βιώσιμη, θα φύγουμε από το ευρώ. Κακό είναι, είπε. Όχι, το λέει. Είναι κακό, μεν. Θα είναι κακό, αλλά όταν λέω ότι θα καταλήξουμε να φύγουμε. Διαβάζω εντός εισαγωγικών. Όταν λέω ότι θα καταλήξουμε να φύγουμε από το ευρώ, αν θα πρέπει να αποδεχτούμε περισσότερη λιτότητα που δεν είναι βιώσιμη, αυτό δεν είναι μπλόφα, σημείωσα. Και τώρα η αντιπολίτευση σας λέει το εξής. Δεν έχετε τέτοια εντολή να φύγετε από το ευρώ. Ίσως αυτό έχει κάποια σχέση που λένε οι δικοί σας, θα πάμε σε δημοψήφισμα, πάμε σε εκλογές. Δεν έχετε εντολή να φύγουμε από το ευρώ. Δηλαδή αυτοί απ' έξω σας επιβάλλουν λιτότητα. Περισσότεροι να μειωθούν. Εσείς λέτε, αν φτάσουν τα πράγματα στο μη παρέχει, θα σκοτώσουμε να φύγουμε. Να συμφωνήσουμε σε δύο πράγματα. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε. Το πρώτο είναι ότι η λαϊκή εντολή που έχουμε πάρει είναι μην προχωρήσετε σε λιτότητα. Δεν θα μπορούσε να μας το πει πιο εκοφαντικά σε η λαϊκή κοινωνία. Βεβαίως. Αυτή είναι η λαϊκή εντολή που ψήφισε. Έχουμε πάρει. Ακριβώς. Και το δεύτερο που μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι ακόμα και σε μια περίοδο πίεσης, στην πιο κρίσιμη καμπή της διαπραγμάτευσης, όλοι, μα όλοι, αποκλείουν σε θεσμικό και επίσημο επίπεδο, είτε είναι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε είναι πρωθυπουργοί και πρόεδροι και καγκελάροι χωρών στην Ευρώπη και στην Αμερική και από όπου τέλος πάντων ακούγονται μηνύματα, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα η Ελλάδα να βγει από το ευρώ. Το Brexit δεν είναι επιλογή. Δεν είναι τώρα επιλογή. Ο κύριος Βαρουφάκης, γιατί έτσι τα λέει, κύριε Σακελαρίδη, αυτά? Αυτό σας ρωτάω εδώ. Ο κύριος Βαρουφάκης, σας λέω, συζήτησε με τον νορβηγό φιλόσοφο Γιον Έλστερ, που έγινε στα τέλη Μαρτίου. Το διαβάζω εδώ πέρα από το AI Εφημερίδα. Δημοσιεύτηκε στο γαλλικό περιοδικό Φιλοσοφή Μαγκαζίν και είπε αυτά που σας είπα επιλέξει. Ναι. Γιατί τα λέει τότε ο Υπουργός Οικονομικών, αφού δεν υπάρχει τέτοια σκέψη από Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη από την ελληνική κυβέρνηση, δεν υπάρχει και τέτοια σκέψη και από τους μηχανισμούς, τους θεσμούς και τις χώρες και της Ευρώπης, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται αυτό που λέγαμε και είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε, ναι, σε προεκλογικό επίπεδο. Νομίζω τα επιχειρήματα είναι ακράδαντα. Δεν δηλαδή μπορεί κάποιος να επιχειρηματολογήσει. Αν ήσασταν εκπρόσωπος και ακούγατε τον Υπουργό Οικονομικών να το λέει αυτό, τι θα κάνατε, τι θα σκεφτόσασταν? Ότι ανησυχούσατε ή όχι? Εγώ αυτό που θα σκεφτόμουν είναι ότι ο Υπουργός Οικονομικών λέει ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε μέτρα λιτότητας. Αυτό ακριβώς. Μια ανάγνωση είναι. Μια ανάγνωση. Τώρα, ερώτηση. Λίγο πιο εξηγημένη. Δεν ξέρω αν ασχολείστε με τα ποδοσφαιρικά κτλ. Υπάρχει μερίδα του κόσμου που ανησυχεί. Υπάρχει πιθανότητα Brexit από το ποδοσφαιρικό στερέωμα της Ευρώπης? Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ξεκάθαρα. Δεν θέλετε. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Κάτι πρέπει να γίνει όμως με το ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να γίνει κάτι με το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ πολύ. Ασφαλώς πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Κάτι το θέμα είναι να γίνει κάτι χωρίς να. Αν δεν θέλετε να. Αυτό. Δηλαδή, αυτό... Άρα υπάρχει πιθανότητα να τραβήξετε πίσω το νομοσχέδιο του κ. Κοντονή, να το αλλάξετε. Ο κ. Κοντονής. Να το προσαρμόσετε. Θα σας απαντήσω. Ο κ. Κοντονής
είναι ο υπεύθυνος υπουργός για αυτά τα θέματα, ούτε ο ίδιος προφανώς θέλει να βγουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες και η Εθνική Ελλάδος από τις διεθνείς οργανώσεις, να μας αποβάλει η FIFA και η UEFA. Mm-hmm. Από την ίδια στιγμή γίνονται πολύ μεγάλες και γενναίες προσπάθειες από την πλευρά της πολιτείας, από την πλευρά της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπει επιτέλους, να χυθεί και άπλετο φως, αλλά να μπουν και προστατευτικά πλέγματα στη διαφθορά και στη σύψη η οποία επικρατεί σε διάφορους τομείς, όχι σε όλους τους τομείς, έτσι, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης να συγκεράσει και τις δύο αυτές βουλήσεις οι οποίες υπάρχουν, δηλαδή και το να μην αποβληθούν οι ελληνικές ομάδες και η Εθνική Ελλάδος από τις διεθνείς οργανώσεις, αλλά ταυτόχρονα και να μπει και ένα πλαίσιο. Άρα δεν, το είναι, οποίο... δεν είναι ανελαστικό αυτό που έφερε. Γίνεται... Ο κύριος Κοντονής νομίζω έχει ασχοληθεί πολύ με αυτό το ζήτημα και μέσα στη διαδικασία την κοινοβουλευτική. Ωραία. Θα ακουστούν προτάσεις και απόψεις και η ελληνική κυβέρνηση θα φροντίσει να διασφαλίσει. Να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, χωρίς όμως να υποχωρήσει σε συμφέροντα που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Πόσα πήρατε, αν έχετε ενημέρωση, ήδη από τους Δήμους και από αυτά. Δεν γνωρίζω να σας πω συγκεκριμένο ποσό, δεν έχω ναι. Αυτή τη γνώση. Νομίζω πάντως ότι θα υπάρχει και υπάρχει και μια καλή συνεργασία και με τους Δήμους και με τις περιφέρειες και με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε αυτή τη διαδικασία. Να μπουν αυτά τα χρήματα σε ένα λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος που θα τους δίνει ένα επιτόκιο 2,5% αυτό... και ταυτόχρονα θα μπορούν να τραβάνε όποτε θέλουν ανάλογα αυτό με τις ανάγκες. Αυτό είναι γενικό ή είναι επί του εκτάκτου μόνο? Τι εννοείται? Διότι άκουσα χθες τον κύριο Βούτση, όλη συζήτηση στη Βουλή, που λέει παιδιά, αυτό που κάνουμε τώρα είναι ο ορισμός του έκτακτου, είπε ο αρμόδιος υπουργός. Είναι η επιτομή του πράγματος που δεν σηκώνει αναβολή. Αυτό όμως. Η ρύθμιση αυτή να είναι τα διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι μια γενική αρχή την οποία θα ακολουθήσετε από εδώ και ύστερα ανεξαρτήτως γιατί σε ένα μήνα μπορεί να έχουμε όσα λεπτά θέλουμε. Ακριβώς. Αυτό θα το αποφασίσουν οι αρμόδιοι του Υπουργείου Οικονομικών. Υπάρχει άποψη σίγουρα ότι τα χρήματα των δημόσιων οργανισμών, τα χρήματα των δημόσιων φορέων, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ενδεχομένως είναι καλύτερο και σε γενικό επίπεδο να διατηρούνται στο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος. Από την άλλη όμως υπάρχουν και άλλες προτάσεις, επομένως δεν είναι κάτι το οποίο αυτό όμως, έχει ξεκαθαρίσει από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν δημιουργεί πρόβλημα ίσως και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αν φύγουν όλα τα κρατικά λεφτά από τις εμπορικές τράπεζες, μένει κενό. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι ένα από τα θέματα προφανώς που, είναι το, που ενισχύουν την άποψη να μην υπάρχει σε διαρκές επίπεδο, σε διαρκές χρονικό επίπεδο. Εδώ... Αυτή η άποψη. Πάντως, αυτό, επειδή μιας και ανοίγεται αυτό το ζήτημα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ειλικρινά, εγώ πρώτα απ' όλα, επειδή προέρχομαι και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, έστω και με μια μικρή εμπειρία σε σχέση με τους περισσότερους, και επειδή καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι πλήρως τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, οι οποίοι έχουν τη δικιά τους αγωνία. Γιατί ξέρετε, η καθημερινότητα του αιρετού στην τοπική αυτοδιοίκηση. Του χαλάει ο άλλος του σχολείου η πόρτα και δεν λεφτά να τη φτιάξει. Είναι ακριβώς το. Είναι μεγάλη αγωνία. Το επιχείρημά τους είναι αυτό κιόλας. Μα το καταλαβαίνω και το αντιλαμβανόμαστε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ειδικά όταν σε επίπεδο κομμάτων της αντιπολίτευσης ακούω τέτοιου τύπου κριτική, ειλικρινά σας το λέω και επειδή θυμάμαι και έχω μνήμη και νομίζω ότι και η κοινωνία και οι αιρετοί, οι τοπικοί άρχοντες έχουν μνήμη το τι είχε συμβεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ή όταν ακούω για τα πανεπιστήμια να συζητάμε για τα ταμιακά διαθέσιμα, δεν μπορώ να ξεχάσω τι έγινε με το PSI και τα πανεπιστήμια. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Εκεί χάθηκαν χρήματα. Χάθηκαν τα χρήματα. Εξαφανίστηκαν. Τους ανάγκασαν να τα κάνουν ομόλογα και τα κούρεψαν. Όχι, όχι, με συγχωρείτε, αλλά για το PSI την ίδια ακριβώς. Λογική χρησιμοποιήθηκε. Όχι. Όταν λέγανε όχι, κύριε Καμπουράκη, τους υποχρεώσανε. Όχι, κύριε Καμπουράκη, εκεί χάθηκαν τα χρήματα. Εξαφανίστηκαν, πέταξαν, έγιναν αέρας. Παιδιά του λέγανε του αλουνού. Κάντε τα ομόλογα του και λέγανε, να σας τα κουρέψουμε 50%. Μα του λέγανε του αλουνού. Εκεί χάθηκαν όμως τα χρήματα. Τα χρήματα τώρα υπάρχουν, είναι εκεί. Και δίνουν και επιτόκιο 2,5%. Του λέγανε τότε. Τι προτιμάς, να κρατήσεις εσύ 30 εκατομμύρια στα ταμεία σου και να φαλείρει η χώρα ή να γλιτώσει 80 δις η χώρα και να χάσει και εσύ 10. Εντάξει, ναι, το είπανε από την αρχή όμως αυτά τα πάνω τα λεφτά. Εδώ δεν είναι το ίδιο σου λέει.
Θέλω να σου πω ότι η επιχειρηματολογία είναι ίδια, παιδιά. Όχι, είναι ίδια επιχειρηματολογία, αλλά μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι ίδιο το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δεν είναι ίδιο. Δεν είναι ίδιο. Τώρα έχει και επιτόκιο 2,5% και εξαφανίστηκαν τα χρήματα. Και αν για κάποιο λόγο σήμερα, αυτή τη στιγμή, έχουν βρεθεί οι δήμοι, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, οι φορείς της γενικής διοίκησης, της γενικής κυβέρνησης, σε αυτή τη δραματική κατάσταση. Έχει να κάνει απολύτως με τις πολιτικές που εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Όχι άλλα κροκοδίλια δάκρυα. Όχι άλλα σόου στη Βουλή. Όχι άλλα σόου. Για τον Άδωνη το λέτε αυτό. Δεν το λέω μόνο γιατί. Δεν με νοιάζει. Δεν το προσωποποιώ. Ο κόσμος βλέπει τηλεόραση, ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Ναι. Δεν θέλω, λοιπόν, δεν μιλάω ούτε για τον κύριο Γεωργιάδη ούτε για κανέναν άλλον. Για την τάξη να πούμε τώρα, δεν ξέρω πώς επικοινωνείτε με τηλεπάθεια. Την ώρα που μιλάγαμε εδώ για τον κύριο Βαρουφάκη, βγήκε ένα 8 και 15 το πρωί σήμερα, yeah, πριν από μερικά λεπτά, βγήκε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα αυτό. Mm-hmm. Το οποίο τι λέει, πλάκα-πλάκα για να μάθω και εγώ από εσάς. Το ίδιο που είπατε εσείς λέει, αυτό είναι το πνεύμα. Με αφορμή όσα δημοσιεύονται στο γαλλικό περιοδικό Φιλοσοφή και αναπαράγονται στο ελληνικό τύπο, επισημαίνεται ότι από την αρχή των διαπραγματεύσεων η κυβέρνηση διατρανώνει πως δεν πρόκειται να αποδεχτεί περισσότερη λιτότητα. Ο Υπουργός Οικονομικών επανέλαβε αυτή τη θέση, λέγοντας πως αν οι εταίροι και οι θεσμοί επιμείνουν σε περισσότερη λιτότητα σε μια χώρα που ήδη έχει υποστεί τεράστιες απώλειες από τη μεγαλύτερη λιτότητα στην οικονομική ιστορία, τότε η κυβέρνηση θα απαντήσει στεναρά όχι, με κεφαλαίο. Και αν μας απειλήσουν με εξωθεσμικές κινήσεις που θα διακινδυνεύσουν τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, τότε πράττουν εναντίον των συμφερόντων της Ευρώπης. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπλοφάρει, υπερασπίζεται στεναρά τα συμφέροντα της χώρας και τη δημοκρατική παράδοση. Ο Σακελαρίτη το έβαλε να την γράψει και μετά πήξε ο Σουντή. Ναι, όχι, δεν την έγραψε ο ίδιος. Ρολόι λειτουργούμε. Και χωρίς συνεννόηση. Και χωρίς συνεννόηση. Ορίστε που μας μιλάτε για τον συντονισμό της κυβέρνησης. Αυτό ναι. Εδώ, live στο Μέγκα. Είδατε τον συντονισμό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.